Μαζί μας ο Θανάσης Χασκής, αντιπρόεδρος, πρόεδρος ΣΕΓΑΣ Υπήρου και αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ. Θα μας πει λίγα λόγια για τα 10 τα Γιτάνια που λάβαν χώρα σήμερα. Είναι μάλλον σε εξέλιξη στο Δημοτικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Κύριε Χασκή. Καλησπέρα. 10 τα Γιτάνια, 10η χρονιά που διοργανώνουμε τα Γιτάνια, μια μεγάλη εκδήλωση, η οποία από φέτος έχει μια καινοτομία, είναι για τις κατηγορίες K16, δηλαδή παιδιά γυμνασίων και άνω, K18, παιδιά λυκείου και ανδρών γυναικών. Στις μεγάλες κατηγορίες, όπως είναι και τα πανελλήνια πρωτοαθλήματα. 400 αθλητές συνολικά από πολλά μέρη της Ελλάδος, από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, από όλη την Ήπειρο, Κέρκυρα, Λευκάδα, έχουν κατακλείσει το Δημοτικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Για μας είναι μεγάλη χαρά που σαν πρωτεύουσα Ιγουμενίτσας διοργανώνουμε 3 εκδηλώσεις ετήσια. Η εκδήλωση τα 10 Γιτάνια που είναι σήμερα, 3 Ιουνίου. Την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, είναι τα Ιγουμενίτσα Athletics για πρώτη φορά. 600 μικροί αθλητές από την Ήπειρο, την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και από άλλες περιοχές θα αγωνίζονται πάλι εδώ την ίδια ώρα. Και το Νοέμβριο που γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση, αγώνες πρωτέας που διοργανώνει για τις μικρές κατηγορίες ο πρωτέας. Εμείς πάντα καθημερινά αγωνιζόμαστε οι προπονητές, οι αθλητές, τα μέλη μας να έρχονται τα παιδιά να αθλούνται στο γήπεδο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Πόσο δύσκολο είναι για όλο να στηθεί μια τέτοια διοργάνωση και πόσο εύκολο είναι να πάρεις αποτελέσματα από αυτή. Οι διοργανώσεις το να στηθούν εντός εισαγωγικών και να διοργανωθούν είναι δύσκολο γιατί εκτός από το οικονομικό κομμάτι το οποίο πρέπει να συνεισφέρουν και θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπορωτείας, το Δήμο Ιγουμενίτσας και το Επιμελητήριο καθώς και το ΠΑΚΠΟ το οποίο υποστήριξαν αυτή την εκδήλωση είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, η χρηματοδότηση είναι βασικό. Το μεγάλο στοίχημα είναι οι εθελοντές οι οποίοι στηρίζουν και υποστηρίζουν για να στηθεί όλη αυτή η μεγάλη διοργάνωση. Χρειάζονται εθελοντές. Εμείς έχουμε καταφέρει και αυτά τα δύο σκέλη να τα ενώσουμε και γίνεται αυτό το ωραίο κομμάτι. Είμαστε η μοναδική πόλη στην Ήπειρο που διοργανώμαστε αγώνες στίβου αυτού του επίπεδου και για εμάς είναι ένα ευχάριστο αυτό νέο και ταυτόχρονα μας γεμίζει με ευθύνη κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε και να γίνονται οι αγώνες σε ένα ακόμα και καλύτερο επίπεδο.